Και έφτασε η ώρα για το γλυκό της ημέρας μας. Ένα γλυκό υπερπαραγωγή. Θα φτιάξουμε μία τούρτα φουντούκι με ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 6 στρώσεις από παντεσπάνι, βουτυρόκρεμα και φουντούκια. Πώς σας φαίνεται? Καταπληκτικό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την τούρτα φουντουκιού θα χρειαστούμε: για τα παντεσπάνια, 350 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου και έξτρα για τις φόρμες, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 450 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και έξτρα για τις φόρμες, 4 αυγά μεσαία, 300 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μια κουταλιά της σούπας baking powder και μια πρέζα αλάτι. Για τα καραμελωμένα φουντούκια, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γραμμάρια νερό και 200 γραμμάρια φουντούκια. Για την ελβετική βουτυρόκρεμα, 4 ασπράδια από μεσαία αυγά, 220 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μία πρέζα αλάτι, 250 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη και 380 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τα παντεσπάνια μας. Λοιπόν, θέλουμε 350 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Χρειαζόμαστε 350 γραμμάρια, οπότε γυρνάμε εδώ και είναι εικονογραφημένο πάνω στη συσκευασία που είναι τα 350 γραμμάρια, δεν χρειάζεται να ζυγίσετε. Κατευθείαν όπως είναι, ανοίγουμε. Βάζουμε πάνω στο χαρτάκι εδώ πέρα και έχουμε 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Κόβω εδώ. Βάζουμε το βούτυρο μέσα και όπως βλέπετε το βουτυράκι μας είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα προσθέτω μέσα τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο. Κλείνω το μιξέρ. Χτυπάμε για τουλάχιστον 5-6 λεπτάκια μέχρι που να ασπρίσει το μείγμα μας και ουσιαστικά να φρατέψει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Με το που αφρατέψει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, θα προσθέσετε μέσα στο μείγμα 2 κουταλιές της σούπας από το αλεύρι μας. Έτσι γεμάτες να είναι και 2,5 να βάλετε, δεν πειράζει. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε σιγά σιγά τα αυγά μας μέσα, ένα-ένα. Και πάει μέσα. Με το που απορροφηθεί τελείως, τότε ρίχνουμε το επόμενο. Και το επόμενο. Και μόλις τελειώσουν τα αυγά μας, ξανανοίγουμε το μίξερ. Ρίχνουμε μέσα το γιαούρτι. Τη βανίλια. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Τώρα ρίχνουμε όλα τα αρωματικά μας. Το γιαούρτι το ρίχνουμε τώρα και στη συνέχεια θα ρίξουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν. Θέλουμε να ανακατευτεί πολύ καλά και όπως βλέπετε η υγρασία που έχουμε βάλει μέσα είναι ελάχιστη. Ουσιαστικά είναι από τα αυγά και από το γιαούρτι. Και αυτό θα μας κάνει πάρα πολύ αφράτο το παντεσπάνι μας, γιατί σαν βάση έχει το βούτυρο. Όσο πιο βουτυρένιο είναι, τόσο πιο αφράτο θα βγει. Τώρα, ανακατεύουμε πολύ καλά εδώ τα υλικά μας. Και μόλις ανακατευτούν καλά, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα στερεά μας υλικά. Πολύ εύκολα. Βλέπετε ότι το μείγμα μας δεν έχει κόψει για δύο λόγους. Πρώτον, το βούτυρό μας ήταν σε θερμοκρασία δωματίου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, προσθέσαμε μέσα το λίγο αλευράκι, τις 2,5 κουταλιές σούπας που σας είπα. Αυτό. Πάρτε τα πλαϊνά από τον κάδο σας, ανακατέψτε καλά λίγο εδώ πέρα με την κουτάλα. Και μόλις ανακατέψουμε καλά, μπέικιν μαζί με αλεύρι. Προσθέσω και λίγο αλάτι. Ωραία. Λοιπόν. Πάει και τα λατάκια μας. Ανακατεύουμε. Πολύ καλά να ανακατευτεί το baking powder μαζί με τα αλεύρι για να πάει παντού. Ρίχνουμε μέσα τη στερεά μας. Εδώ. Και ανακατεύουμε πολύ καλά, αλλά συγχρόνως απαλά. Γιατί δεν θέλουμε να πέσει όγκος από το ζυμαράκι μας. Θα γίνουν τα τέλεια παντεσπάνια για το κέικ μας. Και ήρθε η ώρα να πάει για ψήσιμο. Έχω 3 φορμίτσες βούτυρο αλευρωμένες και μοιράζω στα 3 το μείγμα. Πάρτε από μια μεγάλη κουταλιά. Τώρα και ένα να βγει πιο μεγάλο από το άλλο δεν πειράζει.
ούτως ή αλλιώς μία τούρτα θα φτιαχτεί. Όλα στα ίδια στομάχι θα πάνε όπως λένε. Λοιπόν, πώς απλώνουμε το μείγμα να πάει παντού. Ξεκινάμε πολύ απλά με το χέρι μας και λίγο νεράκι. Βρέξτε τα χέρια με νερό εδώ και πάρτε και απλώστε το μείγμα. Άμα δείτε ότι κολλάει, βάλτε λίγο ακόμα νεράκι. Και κοιτάξτε εδώ. Σε περίπτωση που πάτε να το κάνετε με το κουτάλι, θα δυσκολευτείτε. Αλλά ο καλός ο Άκης δίνει πάλι τη λύση. Και ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς. Και δεν χρειάζεται πολύ ώρα ψήσιμο. Χρειάζεται μόλις μισή ωρίτσα. Απλά πρέπει να είναι όντως προθερμασμένος και δεν πρέπει να χρονοτριβούμε. Που σημαίνει ότι με το που ανοίξω το φούρνο, πετάω μέσα στην πατεσπάνια και κλείνω γρήγορα το φούρνο. Το πιάστε. Τέλεια. Λοιπόν, ανοίγω το φούρνο. Ρίχνω τα πατεσπάνια. 1, 2, 3. Και όλα πηγαίνουν καλά. Τώρα, καθώς ψήνονται αυτά στο φούρνο, εμείς θα ετοιμάσουμε τα καραμελωμένα φουντούκια. Συνταγή είναι πανεύκολη. Ένα κατσαρολάκι ή τηγανάκι. Παίρνετε, ρίχνετε τη ζάχαρη μαζί με το νερό στο τηγανάκι. Εδώ δεν θέλουμε πολύ, ίσα-ίσα λίγη ζάχαρη και δεν θέλουμε και πολλά φουντούκια. Και παίρνετε τα φουντούκια σας, τα βάζετε στα μικροκύματα για ένα λεπτάκι στα 800 βατ. Και τώρα θα μου πείτε γιατί. Γιατί άμα τα ρίξουμε κρύα μέσα στην καραμέλα, τότε η καραμέλα θα πετρώσει και δεν θα γίνει σωστά η διαδικασία. Ενώ άμα είναι ζεστά τα φουντούκια και τα ρίξουμε στη ζεστή καραμέλα, τότε θα ανακατευτούν σωστά, δεν θα σταματήσουν την καραμέλα από το να ψήνεται και θα γίνει η διαδικασία τέλεια. Το πιάσαμε? Μάλιστα. Αλλιώς, άμα δεν έχουμε μικροκύματα, απλά τα ζεσταίνουμε σε ένα τηγανάκι πρώτα τα φουντούκια και τα αφήνουμε ζεστά στην άκρη. Λοιπόν, ζέστανα τα φουντούκια. Καίνε, καίνε. Δεν καίνε πάρα πολύ, αλλά καίνε. Λοιπόν, και εδώ πέρα κοιτάξτε. Νεράκι, ζάχαρη. Το κάνουμε καραμέλα. Έχει γίνει καραμέλα, τι λέτε? Σε λίγο, λίγο. Δεν σου αρέσει το χρώμα? Μπράβο. Είναι πολύ απλά να καταλάβουμε. Όταν μας αρέσει το χρώμα, είναι έτοιμα. Αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο λατάκι εδώ. Γιατί πάντα μα πάντα, όταν κάνουμε καραμέλα και βάλουμε λίγο αλάτι, δεκαπλασιάζεται η γεύση της καραμέλας. Ρίχνουμε και τα φουντούκια μέσα. Και επειδή τα φουντούκια μας ήταν ζεστά, δεν πάγωσαν την καραμέλα. Πώς μας φαίνεται τώρα το χρώμα, Δημήτρη? Πολύ ωραίο και σεξι. Σεξι είναι, αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο ακόμα πιο σεξι. Κοίτα. Όσο μαγειρεύουμε, τόσο πιο σεξι γίνεται. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε. Ρίχνετε όλη την καραμέλα εδώ πέρα κατευθείαν. Το παντεσπάνι μας ψήνεται. Τα φουντούκια μας κρυώνουν, οπότε μόλις γίνουν αυτά τα δύο, θα ετοιμάσουμε και τη βουτυρόκρεμα για να στήσουμε την τούρτα μας. Και τα παντεσπάνια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ πόσο αφράτα και πόσο ωραία έχουν γίνει. Είναι καταπληκτικά. Τα έχω αφήσει σε μια σχάρα για να κρυώσουν καλά. Η καραμελωμένη ξηρή καρπή τους χτύπησα στο μίξερ σε χοντρά κομμάτια για να είναι έτοιμη. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη βουτυρόκρεμά μας. Οπότε, πάρτε τα ασπράδια. Έχω ένα μπεν μαρί εδώ πέρα με μπολάκι από πάνω. Καθόλου νερό μέσα, όπως βλέπετε. Είναι εντελώς στεγνό το μπολ. Δεν έχει καθόλου νερό. Ρίχνουμε μέσα τα ασπράδια μαζί με την άχνη ζάχαρη. Παναγία μου. Μέσα, εδώ. Μία πρεζαλάτι. Και πολύ γρήγορα, πολύ πολύ γρήγορα, πάρτε ένα σύρμα και αρχίστε να ανακατεύετε. Θέλουμε να λιώσει τελείως η άχνη ζάχαρη και θέλουμε να αρχίσει να αφρατεύει το μείγμα μας και να ζεσταθεί. Και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε για 3-4 λεπτάκια μέχρι το μείγμα μας να καίει, να ζεσταθεί και μέχρι που να αφρατέψει η μαρέγκα μας. Και αυτό που θέλω να κάνετε, για να μην χρησιμοποιούμε θερμόμετρα, είναι να βάλετε το δάχτυλό σας και να δείτε πότε καίει το μείγμα. Όταν είναι αρκετά ζεστό, όχι καυτό που να μην μπαίνει μέσα στο δάχτυλο, τότε σημαίνει πως είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το μπολάκι. Τώρα είναι παστεριωμένα τα αυγά μας, οπότε θα γίνει μια υπέροχη μαρέγκα. Βάλτε στον κάδο του μίξερ με το σύρμα και χτυπήστε πάρα πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψει. Και όπως βλέπετε, μετά από λίγη ώρα η μαρέγκα μου είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχη που έχει γίνει. Είναι φανταστική. Και μαρέγκα με παστεριωμένα αυγά. Οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα. Κλείνουμε ξανά εδώ. Και σταδιακά θα προσθέσουμε σιγά σιγά τη λιωμένη σοκολάτα μας μέσα καθώς χτυπάει το μίξερ. Και μόλις προσθέσουμε τη σοκολάτα μας, θα προσθέσουμε και το βούτυρο σε κομματάκια μέσα. Και η βουτυρόκρεμα θα είναι έτοιμη. Απλά πρέπει να το κάνουμε σταδιακά. Απαραίτητο σε αυτό το σημείο η σοκολάτα μας να μην είναι πάρα πολύ ζεστή. Και κοιτάξτε εδώ, με το που προσθέσαμε τη σοκολάτα έγινε σαν μία γκανάζ η μαρέγκα μας μαζί με τη σοκολάτα. Είναι πεντανόστιμη. Παναγία μου. Και τώρα θέλει το βουτυράκι για να μπορέσει να δέσει και να γίνει βουτυρόκρεμα.
Να σας πω ότι για αυτή τη μαρέγκα χρειαζόμαστε 380 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε σταδιακά βάζουμε μέσα κουταλιά-κουταλιά και με το που απορροφηθεί το πρώτο βούτυρο ρίχνουμε το επόμενο. Και πάει λέγοντας μέχρι που να τελειώσουν και τα 380 γραμμάρια. Τα φουντούκια είναι γνωστά από τους προϊστορικούς χρόνους. Στοιχεία για την καλλιέργειά τους έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στην Κίνα, ενώ αρχαίο χειρόγραφο τα αναφέρει ως ένα από τα 5 ιερά τρόφιμα της Κίνας. Τώρα, πάμε να στήσουμε την τούρτα μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε τη βάση για τις τούρτες μας. Παίρνουμε τρεις λαδόκολες, μία, δύο, τρεις και σχηματίζουμε ένα τρίγωνο. Εδώ. Παίρνουμε τα παντεσπάνια μας και τα κόβουμε στη μέση και γυρνάμε το παντεσπάνι. Συνεχώς το μαχαίρι μας βρίσκεται στη μέση από το παντεσπάνι, κάνει την ίδια κίνηση και μόλις ξαναπιάσουμε το κέντρο, παπ, κόψαμε στη μέση και τα τρία παντεσπάνια μας. Και πολύ απλά αρχίζουμε να συνθέτουμε. Πρώτο παντεσπάνι πάει κάτω, παίρνουμε λίγη από τη βουτυρόκρεμα και όταν λέω λίγη, λίγη. Γιατί έχει μεγάλο βάρος η τούρτα μας, οπότε άμα βάλουμε πολύ βουτυρόκρεμα θα την πετάξει έξω, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Ρίχνουμε λίγα φουντούκια καραμελωμένα από πάνω, εδώ. Και το επόμενο παντεσπάνι πάει από πάνω. Εύκολο, πανεύκολο. Επόμενη δόση. Μία κουταλιά από τη βουτυρόκρεμα μας, εδώ. Επόμενο παντεσπάνι από πάνω. Επόμενη δόση από βουτυρόκρεμα. Δημήτρη, μπορείς να την κάνεις αυτή την τούρτα εσύ? Μπορείς και καλύτερη. Γιατί είσαι ο Δημήτρης. Το καλύτερο χέρι σε όλη την Αγία Παρασκευή. Χωρίς εσένα δεν θα βγει ούτε ένα ωραίο πλάνο εδώ μέσα. Γιατί άμα περιμένω να τον πελέσει, ήρθε η ώρα για το τελευταίο παντεσπάνι μας. Πώς φαίνεται? Που άμα θέλουμε, μπορούμε να καλύψουμε τα γύρω-γύρω της τούρτας μας. Άμα θέλουμε, μπορούμε να την αφήσουμε γυμνή. Τι θέλετε? Γυμνή! Τέλεια! Δεν θα καλύψουμε τελείως. Θα είναι ημί γυμνή η τούρτα μας. Θα έχει κάποια σημεία που θα έχει λίγο βουτυρόκρεμα, κάποια που θα έχει λίγο λιγότερη. Ίσα-ίσα αφήνουμε τη βουτυρόκρεμα λίγο να πάει στην άκρη, εδώ. Τέλεια! Και τώρα παίρνουμε το ειδικό εργαλείο που πάμε στην οικοδομή και βάζουμε το τσιμέντο και ουσιαστικά περνάμε μία βολτίτσα. Θέλουμε να βάλουμε τόσο όσο... Εδώ, φύγαμε. Πάμε. Με ωραίες κινησούλες. Θα βάλουμε ίσα-ίσα τις μύτες προς τα μέσα. Και εδώ και εδώ. Τα τελευταία φουντουκάκια μας θα πάνε και αυτά από πάνω. Και έχω ετοιμάσει δεκοράκια με καραμέλα και φουντούκια. Εδώ. Δεν είναι τίποτα, απλά παίρνετε ένα φουντουκάκι, το βάζετε σε οδοντογλυφίδα μέσα στην καραμέλα, τα αφήνετε να στεγνώσει. Βουαλά. Και εδώ. Τώρα, βγάζουμε τις λαδόκολες. Και όπως σας είπα, είναι πεντακάθαρο από κάτω το ξύλο. Και η τούρτα φουντούκι μας είναι έτοιμη. Χειροκροτώ. Για την τούρτα φουντούκι, βάζουμε στο μίξερ το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές της σούπας από το αλεύρι και κατόπιν ένα-ένα τα αυγά, το γιαούρτι, το εκχύλισμα βανίλιας και το ξύσμα από το πορτοκάλι και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν και το αλάτι, τα προσθέτουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε. Μοιράζουμε το μείγμα σε 3 φόρμες βουτυρωμένες και αλευρωμένες και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά στους 160 βαθμούς στον αέρα. Για τα καραμελωμένα φουντούκια βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό, αλάτι σε ένα τηγάνι και αφήνουμε για 3-4 λεπτά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να γίνει καραμέλα. Ζεσταίνουμε τα φουντούκια και τα προσθέτουμε στο τηγάνι με την καραμέλα. Αφαιρούμε σε λαδόκολλα και αφήνουμε να κρυώσουν. Χτυπάμε στο blender μέχρι να σπάσουν καλά.
Για τη βουτυρόκρεμα σε μπεν μαρί προσθέτουμε τα ασπράδια, την άχνη και το αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα. Προσθέτουμε σταδιακά την κουβερτούρα, το βούτυρο κομμένο σε κυβάκια και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να σφίξει το μείγμα και να κρυώσει. Για τη σύνθεση, κόβουμε τα παντεσπάνια στη μέση οριζόντια και ξεκινάμε βάζοντας το πρώτο κομμάτι στη βάση της πιατέλας. Καλύπτουμε την επιφάνειά του με βουτυρόκρεμα, τα φουντούκια και καλύπτουμε με το δεύτερο παντεσπάνι. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα παντεσπάνια και καλύπτουμε την τούρτα μας και περιμετρικά με την ελβετική βουτυρόκρεμα. Διακοσμούμε με τα καραμελωμένα φουντούκια και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα κομμάτι από αυτή την υπέροχη τούρτα. Μπελές, θες κάποιο συγκεκριμένο? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Τα τρως όλα? Ναι. Ωραίος. Στα πόσα να τη χωρίσουμε αυτή την τούρτα, 8 ή 10 κομμάτια ή 12? 8 νομίζω ότι είναι καλά. 8 είναι πάρα πολύ, ρε φίλε. Γιατί έχει 6 στρώσεις αυτή η τούρτα. Σε περίπτωση που δεν το καταλαβαίνεις, ήσουν εδώ στο επεισόδιο ολόκληρο. Είναι. Κοίτα εδώ. Παναγία μου. Μπορείς να το καταφέρεις μόνος σου? Μπορώ. Μπορείς να καταφέρεις να φας ολόκληρη την τούρτα μόνος σου χωρίς να πέσουν τα στρώματα? Σταδιακά. Λοιπόν, εγώ για να το κάνω σωστά θα την πλαγιάσω και ξεκινάμε. Όπως βλέπετε, είναι τόσο αφράτο. Η βουτυρόκρεμα είναι τόσο όσο. Όσο χρειάζεται για να είναι ζουμερό, αλλά συγχρόνως πάρα πολύ γευστικό το κέικ και να μην μας λιγώνει, να μην θεωρούμε ότι έχει πάρα πολύ βούτυρο. Όχι, θέλω. Έλα εδώ. Πες μου, γιατί έχεις φάει τούρτες σε πάρτι, σε κόσμο, το ένα το άλλο. Αυτή η τούρτα, η αφράτη, με τόσο ισορροπημένη τη βουτυρόκρεμα που πραγματικά να λες Παναγία μου, αυτός που το φτιάξε είναι μάστορας. Δεν παίζει. Είναι μάστορας αυτός που το φτιάξε. Ωραία είναι. Συγχαρητήρια. Τι ωραίο, ωραίο, είναι καταπληκτικό. Έχεις φάει τέτοια τούρτα άλλη? Όχι, δεν έχω φάει. Δεν ξέρουν να κρίνουν. Να σου πω λίγο κάτι. Είναι τυχερή και άτυχη την ίδια στιγμή. Γιατί έχουν μπλέξει στο Kitchen Lab και τους φαίνεται δεδομένο το ότι είναι πεντανόστιμα όσα τρώνε. Ας πάνε αλλού να δούμε.